Οι θεσινέ εκλογέ στην Τουρκία παρακολούθησαν στενά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον Ανατολή και Δύση. Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη να δούμε πώ βλέπουν τι εξελίξει εδώ στην Αθήνα, Σοφία. Ματίνα, στην Αθήνα οι δηλώσει είναι φιδωλέ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγε οι αναφορέ που έχουν γίνει στι τουρκικέ εκλογέ. Η Αθήνα τηρεί στάση αναμονή και βλέπει κι εσύ ότι δεν σχολιάζει επί τη ουσία τα αποτελέσματα. Όποιο και αν. Είναι ο νικητή, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό α, να λέει χθε στη διακαναλική συνέντευξη, αλλά και σήμερα. Θα επιδιώξει, θα τον πάρει τηλέφωνο, να τον συγχαρεί και θα επιδιώξει να τον συναντήσει. Η ευχή για την Αθήνα είναι να πάμε σε ήρεμα νερά α, με την α, Τουρκία, σε αυτό το καλό κλίμα που έχει ήδη δημιουργηθεί μετά, μετά του φωνικού σεισμού που έγιναν. Οπότε σταμάτησαν και οι υπερπτήσει και αυτή η επιθετική ρητορική ματίνα. Ωστόσο, από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι στην Αθήνα, δεν τρέφουν και αυταπάτε. Έχουμε ακούσει πολλέ φορέ τον Πρωθυπουργό να το λέει. Γνωρίζουν καλά α, στην Αθήνα ότι είναι βαθιά α, ριζωμένος ο, ο αναθεωρητισμός στην τουρκική αντίληψη και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να ξεπεραστεί. Α, δεν μπορεί κανεί να προβλέψει ποιο θα είναι ο νικητή. Πάντω, όποιο και αν είναι, κρατούν μικρό καλάθι.